Σε αναμονή βρίσκονται ξενοδόχοι, τουριστικοί παράγοντες και εργαζόμενοι στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας και στο νησί μας, εν ώψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το σχεδιασμό στο τομέα του τουρισμού, όπως και για τα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Πώς θα έρθουν οι τουρίστες, πώς θα μπαίνουν στα αεροπλάνα, θα έχουν διαβατήρια, θα έχουν περάσει το τεστ, τι θα γίνει? Είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Και γι' αυτό πρέπει να κάτσουμε, να συζητήσουμε όλοι μαζί, να δούμε κατά πόσο πια συμφέρει, ναι, να ανοίξει η τουριστική σεζόν ή να μην ανοίξει καθόλου. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, να μην ανοίξει καθόλου η τουριστική σεζόν και να τα μεταφέρουμε όλα για του χρόνου, να παγωποιήσουμε όλα τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμος οι οποίοι δουλεύουν στον τουρισμό. Υπάρχει όντως προβληματισμός και αγωνία για την επόμενη μέρα όσον αφορά τον τουρισμό μας. Δεν ξέρουμε ποιοι εργαζόμενοι θα εργαστούν, ποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν, τι εργασιακές σχέσεις θα υπάρχουν. Από εκεί και μετά πρέπει εμάς η προτεραιότητα είναι η υγεία πάνω απ' όλα των εργαζομένων και η διασφάλισή της όσον αφορά και των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών που θα έρθουν στη χώρα μας. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα πάμε. Εν τω μεταξύ, τα σενάρια είναι δεκάδες, με φόντο τον έντονο προβληματισμό που επικρατεί σε σχέση με το οικονομικό διαβατήριο με το οποίο θα εισέρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας, με τη διαμονή και εξυπηρέτηση των τουριστών, ενώ τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που τουρίστες νοσήσουν από κορονοϊό εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Τι θα γίνει αν αύριο το πρωί σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο βρεθεί ένα κρούσμα ή υπάρξει κάποιο θάνατο από το COVID-19? Είναι πράγματα τα οποία θα κάνουν τα ερωτήματα. Θα κλείσει όλο το ξενοδοχείο ή θα μπει σε καραντίνα το ξενοδοχείο ή θα υπάρξει κάποιο ξενοδοχείο ανανομό το οποίο θα είναι ξενοδοχείο COVID και θα πηγαίνουν εκεί όλα τα κρούσματα? Για τους κινδύνους που ελοχεύουν μίλησε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων με τον Μάνο Δασκαλάκη ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Εκεί πέρα το θέμα είναι ποιοι έρχονται και πώς έρχονται. Νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα, γιατί η επιδημία στην Ελλάδα ήρθε με πτήσεις. Άρα λοιπόν, αναλόγως από πού έρχονται οι τουρίστες και υπό ποιες συνθήκες έρχονται, είναι πιθανό να έχουμε αναζωπήρωση. Αυτή η αναζωπήρωση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κύριε Μαγιορκίνη? Εννοείται, θα πρέπει να γίνει αυστηρή επιλογή του ποιοι έρχονται. Και πώς έρχονται. Εφόσον υπάρξει λοιπόν αυτή η αναζωπήρωση στο νησί, μπαίνουμε στη διαδικασία 14 μέρες lockdown, 14 μέρες επιστρέφουμε. Σαν πράξη δηλαδή, αν έρθουν ανεξέλεγκτα, σε 10 μέρες θα μπει σε lockdown. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου δηλαδή, μέχρι να γίνει το lockdown από τη στιγμή που θα γίνουν οι πτήσεις ανεξέλεγκτα. Ο μόνος τρόπος είναι λοιπόν να ελέγχονται οι τουρίστες. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, την ώρα μάλιστα που ορισμένοι ξενοδόχοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς το άνοιγμα των ξενοδοχείων τους. Αν όμως ανοίξουν τα μέσα ξενοδοχεία, κύριε Κοκολάκη, τι γίνεται? Εκεί πάλι υπάρχει, σας λέω ότι υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση που το ώστε οι εργαζόμενοι να μπουν στο επίδομα του ειδικού σκοπού με ό,τι αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με τις ευεργετικές πολιτικές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, δηλαδή ειδικό επίδομα των 800 ευρώ, επίδομα ενοικίου, πάγωμα πληρωμών στις τράπεζες και οφειλές.